Θα αλλάξουμε τελείως κλίμα, θα πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε σημαντικές πολιτικές εξελίξεις και θα παρουσιάσω ευθύς αμέσως τους καλεσμένους μας. Εδώ στο πλατό της εκπομπής, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο, ο κ. Λευτέρης Αυγενάκης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο Ηράκλειο, ο κ. Μιχάλης Κριτσοτάκης, και είναι μαζί μας και η Νικολέτα Ισφακιανάκη για να μας δώσει το ρεπορτάζ με τις σημερινές πολιτικές εξελίξεις. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσω με την Νικολέτα της Φακιανάκη. Νικολέτα, έχουμε πολιτικές εξελίξεις, Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ στο Μέγαρο Μαξίμου και βεβαίως όλη αυτή η σιναριολογία γύρω από ένα πιθανό ενδεχόμενο εκλογών. Έξω λοιπόν και η κίνηση ΜΑΤ, αν θέλεις, Μάνου, τουλάχιστον όπως την χαρακτηρίζουν κάποιοι, του Αντώνη Σαμαρά και του Ευάγγελου Βενιζέλου, να προχωρήσουν μέσα στο επόμενο διάστημα με το άνοιγμα της Βουλής στο να ζητήσουν ψήφο εμπιστοσύνης από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Όλη αυτή η παρατεταμένη εκλογολογία των τελευταίων ημερών, αλλά μην ξεχνάμε και το γεγονός ότι βρίσκεται και η Τρόικα στην Αθήνα και οι εξελίξεις τρέχουν, τουλάχιστον ως προς το τι θα συμφωνηθεί με την πλευρά των δανειστών για το αν θα χρειαστούν ή όχι νέα μέτρα, με την κυβέρνηση να το διαψεύδει. Σήμερα είχαμε και κόντρα μάλιστα από τον του Υπουργού Εργασίας αναφορικά με τις συντάξεις, ο οποίος διαβεβαίωσε για μία ακόμη φορά ότι δεν θα υπάρχουν άλλες περικοπές στις συντάξεις. Μέσα λοιπόν σε όλο αυτό το κλίμα, κυβερνητικοί εταίροι θέλοντας λοιπόν να τονώσουν και το κλίμα εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση, αλλά αν θες να τονώσουν και την ενδοκυβερνητική συνοχή, προχώρησαν προχθές την ανακοίνωση ότι πάμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τη Δευτέρα ανοίγει, γίνεται ο αγιασμός και θα κατατεθεί και το αίτημα για να γίνει η διαδικασία της ψήφου εμπιστοσύνης. Από εκεί και πέρα είναι το διαδικαστικό κομμάτι στα χέρια του Προέδρου της Βουλής, τριήμερη συζήτηση και κατόπιν θα ακολουθήσει και η ψηφοφορία. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κύριε Αυγενάκη, ήδη από το ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι είναι σε εκλογική ετοιμότητα, ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή θα γίνουν εκλογές. Σήμερα υπάρχουν και δημοσιεύματα του ξένου τύπου που φωτογραφίζουν το ΣΥΡΙΖΑ ως ένα κόμμα, λέει, έτοιμο να κυβερνήσει με βάση τα τελευταία δημοσκοπικά δεδομένα. Η κίνηση αυτή του Αντώνη Σαμαρά και του Ευάγγελου Βενιζέλου είναι μία κίνηση ουσίας ή μία κίνηση πανικού? Σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, να πω και να θυμίσουμε ότι δηλώσεις αντίστοιχες ότι είναι έτοιμοι και ότι σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, σε τρεις μήνες, τέλος της σεζόν, τέλος της άλλης σεζόν και πάει λέγοντας, έχουμε ακούσει απανωτές τέτοιες δηλώσεις, ότι προβλέψεις δηλαδή, οι οποίες έπεσαν στο κενό. Όλο το προηγούμενο διάστημα, τα δύο τελευταία χρόνια, δεν γίνεται τίποτα άλλο από το να κάνει προβλέψεις, οι οποίες φυσικά δεν επιβεβαιώνονται. Δεν έχουν όμως δικαίωμα να το λένε όταν δημοσκοπικά είναι 13-15 μονάδες. Δεν λέω πως δεν είναι δικαίωμά τους. Προσέχω, δεν λέω. Απλώς το σχολιάζω, διότι δεν είναι κάτι πρωτοφανές που ακούσαμε σήμερα για πρώτη φορά και ο Χοχόχα αντιπολίτευση κάτι βλέπει στον ορίζοντα. Με την ίδια λογική, κάτι έβλεπε και δύο μήνες μετά, τρεις μήνες μετά, αφού του έφυγε η Δημάρ. Δηλαδή σε κάθε φάση, σε κάθε κρίσιμη φάση, ομολογουμένως που πέρασε αυτή και περνά αυτή η κυβέρνηση, είχε μια κακή πρόβλεψη να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δικαίωμά του, ωστόσο όμως, δεν επιβεβαιώθηκε. Πάμε όμως στο τώρα. Τώρα, όντως, είναι μια φάση που τα σενάρια αυτά μπορεί να πει κάποιος, και μιλούμε με απόλυτη ειλικρίνεια, ότι έχουν μια βάση. Γιατί έχουμε μπροστά μας την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, που καλός ή κακός είναι μια άλλη συζήτηση, την οποία δεν την κάνουμε αυτή την ώρα. Δεν νομίζω ότι. Αν θέλετε, την κάνουμε βεβαίως, δεν ξέρω τι χρόνο έχουμε. Αλλά τέλος πάντων, συνδέεται με την θητεία της κυβερνήσεως, είτε είναι συγκυβέρνηση, είτε είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, ναι, υπάρχει πράγματι μπροστά μας ένα σενάριο, με αφορμή την εκλογή του Προέδρου, με την μη δυνατότητα πιθανόν τη συγκέντρωση των 180 εκλεκτόρων, ψηφοφόρων, βουλευτών δηλαδή. Άρα αυτομάτως ναι, θα συρθούμε σε εκλογές. Άρα είναι αυτή ένα κραστέστη η ψήφος εμπιστοσύνης. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα της ψήφου εμπιστοσύνης, αυτό περισσότερο έχει, κύριε Δασκαλάκη, να κάνει με όλη αυτή τη συζήτηση που άνοιξε και που βεβαίως έπρεπε με κάθε τρόπο να το κλείσει η κυβέρνηση. Και νομίζω ότι αυτός ο τρόπος είναι καλός, διότι όταν δεν κλείνεις ένα θέμα και το αφήνεις και συνεχίζεται, αυτομάτως το υποσυνείδητο του κόσμου, έχοντας μπροστά μας τον ορίζοντα των τριών μηνών με αφορμή την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, αυτό καθιερώνεται, μπαίνει στο υποσυνείδητο του κόσμου ότι ναι, όμως όντως είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο και αυτό αποτυπώνεται. Δηλαδή, στο χρηματιστήριο, για παράδειγμα το ελληνικό, είδαμε αυτομάτως τις δύο-τρεις τελευταίες ημέρες, με αφορμή αυτή τη ζήτηση, η οποία δεν έκλεινε. Και καλώς πήρε πρωτοβουλία η κυβέρνηση και το έκλεισε το θέμα αυτό, ή τέλος πάντων ακολουθεί μια διαδικασία, βάζει μια διαδικασία όπου θα ξεκαθαρίσει το θέμα με μια παράταση έστω τριών μηνών. Ναι, τριών μηνών. Μάλιστα. Αλλά μπροστά μας είχαμε και αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετικά κρίσιμη, ρευστή πολιτική κατάσταση που η κάθε μέρα που περνάει είναι ένας αγώνας που κερδίζεται μέρα με τη μέρα. Κύριε Κριτσοτάκη, εσείς έχετε ενεργοποιήσει τον εκλογικό σας μηχανισμό και αυτό το αντιλαμβανόμαστε, γιατί ήδη στελέχη του κόμματός σας
οργώνουν την Ευδοχώρα. Τη Δευτέρα, όπως ακούσαμε και στο δελτίο της νοηματικής που προηγήθηκε, έχετε μία πρώτη έτσι, σημαντική εκδήλωση εδώ. Τι σημαίνει για σας η πρόταση, η ψήφος εμπιστοσύνης και η συζήτηση που θα ξεκινήσει τη Δευτέρα και τι σημαίνει για σας αν αύριο οι Έλληνες αποφασίσουν ότι εσείς θα είστε η κυβέρνηση? Κοιτάξτε, να σας πω καταρχήν, καλά είπε ο κύριος Αβγιανάκης ότι στο επικοινωνιακό κομμάτι στο οποίο και επικέντρωσε συμβαίνουν αυτά. Δεν συμφωνούμε απόλυτα, αλλά μερικώς έχουμε συμφωνίες πάνω σε αυτό, ότι όντως επικοινωνιακό είναι και είναι και μια κίνηση να αποφύγει, ας πούμε, τον καταιγισμό που έχει ο μποξέρ όταν βρίσκεται στη γωνία στο ρινγκ. Στα σκηνιά είναι δηλαδή. Αλλά εγώ θα προτιμήσω να σας πω ότι επί των πραγματικών, δηλαδή έχουμε μια κοινωνία με πληγές, έχουμε μια καθημαγμένη κοινωνία κυριολεκτικά, η οποία αντιμετωπίζει μια κρίση που ξεκίνησε ως οικονομική και έχει καταλήξει να είναι ανθρωπιστική. Να σας πω λοιπόν ότι εδώ τα κυρίαρχα ζητήματα είναι η ανεργία, είναι η έξοδος των νέων και μάλιστα των πιο μορφωμένων και των πιο καλών μυαλών και ανθρώπων, νέων ανθρώπων προς το εξωτερικό. Αυτό είναι μια μεγάλη αιμορραγία για την ελληνική κοινωνία. Να σας πω ότι το 1/3 της κοινωνίας έχει πέσει κάτω από το όριο της φτώχειας, αυτό που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που εμείς διαφωνούμε με αυτόν τον ορισμό, αλλά μετράμε με αυτόν, αφού αυτός μόνο υπάρχει. Και επίσης θα σας πω ότι υπάρχουν και χίλια άλλα πράγματα που θα μπορούσε κανείς να τα εντοπίσει κάνοντας μία βόλτα, ένα περίπατο στην καθημερινότητα. Χτες, δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ που είχα μια επαφή με με τον ΟΑΕΔ, μια επαφή με την εφορία για τον ΕΝΦΙΑ, μάλλον όχι για τον ΕΝΦΙΑ, για το προηγούμενο, το Χαράτσι πριν τον ΕΝΦΙΑ, όπου βλέπετε μεταξύ των άλλων ότι συμβαίνουν σημεία και τέρατα, άνθρωποι δηλαδή που έχουν ένα σπίτι 100 τετραγωνικά, τους το έχουν βάλει 150 και αντί να πληρώσουν 100, πληρώνουν 150, ας πούμε, στο ΕΤΙ, δε το παλιό, και στα παλιότερα δεν μπορούν να το βρούνε. Ρωτούσαμε τους υπαλλήλους, το ξέρετε το θέμα? Λέει, το ξέρουμε, και σε μένα έχει συμβεί, δηλαδή έχει μια τεράστια. Άρα θεωρείτε ότι αυτά, η κοινωνία σας θέτει πρώτον ευθυνό σας στον ΣΥΡΙΖΑ? Και μας λέει κάντε εκλογές και κάντε τις τώρα. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε καμία διάθεση να εκμεταλλευτούμε τους θεσμούς, αλλά θέλουμε να αξιοποιήσουμε την τεράστια, όχι να εκμεταλλευτούμε, να αξιοποιήσουμε την τεράστια διάσταση που υπάρχει μεταξύ της ελληνικής κοινωνίας και της κυβέρνησης. Υπάρχει ένα χάσμα κυριολεκτικά. Μάλιστα. Το οποίο μας οδηγεί στο ότι πρέπει να μιλήσουμε για εκλογές. Αλλά δεν πρέπει να μιλήσουμε για εκλογές μόνο. Η εκδήλωση την οποία επισημάνατε και μια σειρά τέτοιων εκδηλώσεων, όπως αυτή της Δευτέρας, η οποία θα γίνει στο Ηράκλειο, γίνεται και στην Ενδοχώρα, γίνονται και σε όλη την Ελλάδα, γίνονται παντού. Είναι το μοναδικό κόμμα σήμερα, που δεν είναι ακόμα προεκλογική περίοδος, που κάνει εκδηλώσεις, γιατί μπορεί να τις κάνει, γιατί μπορεί να μιλήσει με τον ελληνικό λαό. Οι υπόλοιποι αυτοί που είναι κυβερνητικοί, εννοώ, δεν μπορούν να το κάνουν. Και θα σας έλεγα ότι το αντικείμενο είναι αυτό που μοιράζεται σήμερα στο Ηράκλειο. Θα το έχουν πάρει στα χέρια τους το πρόγραμμα. Χέρια το πρόγραμμα. Και επειδή σήμερα είδαμε για μία ακόμη φορά μία κόντρα εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου για το κατά πόσο τελικώς αυτά που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί την επόμενη των εκλογών να γίνουν πράξη. Και μάλιστα έχετε κατηγορηθεί και για ένα νέο λεφτά υπάρχουν εντός εισαγωγικών. Σε αυτό τι απαντάτε? Θα απαντήσω ότι τα λεφτά υπάρχουν έχει υποθεί από ένα κόμμα το οποίο έχει συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία που μας κατηγορεί γι' αυτό. Άρα ας κοιτάξει στο εσωτερικό της και στη συγκυβέρνηση δηλαδή εννοώ. Και ας μην στρέφεται προς τα εμάς. Εμείς θα κριθούμε όταν κυβερνήσουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή κρινόμαστε προληπτικά, να το πω έτσι, για το πρόγραμμα το οποίο έχουμε καταθέσει. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι σήμερα ο κύριος Ντράγκη, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και είναι ένα σημαίνον πρόσωπο, διότι καθορίζει πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτιμά ότι η επόμενη μέρα του μνημονίου θα είναι ένα άλλο μνημόνιο που μπορεί να καταργεί το προηγούμενο, αλλά θα φέρνει ένα άλλο που θα είναι βαρύτερο και θα παίρνει και την ουρά του προηγουμένου, η οποία είναι ανεκτέλεστη. Λοιπόν, δηλαδή είναι τα θέματα τα εργασιακά, απελευθερώσεις απολύσεων, είναι τα θέματα τα συνταξιοδοτικά, ασφαλιστικά και το θέμα των μείζων, γιατί είναι υπέρτερο των υπολείπων. Το θέμα δηλαδή του ασφαλιστικού, το οποίο κινδυνεύει παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις του κυρίου Βρούτση σήμερα στην Βουλή, διότι ξέρετε όλοι πολύ καλά ότι είναι μια δεξαμενή η οποία γεμίζει από μια μεριά και παρέχει από την άλλη. Βάλτε και σημεία. Όταν έχουμε την ανεργία να είναι εκεί που είναι, όταν έχουμε καταβαραθρωμένες τις εργασιακές σχέσεις και όλα τα υπόλοιπα που γνωρίζετε, καταλαβαίνετε, υπάρχει πρόβλημα. Κύριε Αβγιανάκη, θέλετε κάτι να πείτε? Θα ήθελα να πω μόνο το εξής, έτσι πολύ γρήγορα. Καταρχήν, διαπιστώσαμε για μια φορά από τα λεγόμενα του συνάδελφου, του κ. Πιζωτάκη, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μένει μόνο στην καταγγελία και μόνο στην παρουσίαση μιας πραγματικά εξαιρετικά δύσκολης κοινωνικής, κατ' επέκταση φυσικά και οικονομικής κατάστασης που βιώνει η ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικογένεια. Ναι, τα πράγματα είναι δύσκολα, ωστόσο όμως θα ήταν πολύ, 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 πολύ δυσκολότερα
και αυτό δεν έχουν καταφέρει να το αποτρέψουν, να το ανατρέψουν, αν είχαμε ακολουθήσει αυτό τον ασαφή δρόμο που έδειχνε δύο χρόνια πριν στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα. Δεύτερον, προτάσεις ουσιαστικές και κυρίως κοστολογημένες, γιατί δεν είναι το ζητούμενο, δεν έχουμε ακούσει από τον ΣΥΡΙΖΑ. Όσο και αν έχει προσπαθήσει να ντύσει την όποια προσπάθεια, την όποια παρουσία, την όποια εκδήλωση, την όποια τοποθέτηση με μια σοβαρότητα, μένει μόνο στη σοβαροφάνεια. Επί της ουσίας, περιεχόμενο προτάσεις δεν έχουμε ακούσει. Και κάτι που είπε ο αγαπητός Μιχάλης, το οποίο δεν ευσταθεί. Εάν πραγματικά η κοινωνία σας έσπρωχνε με μανία να πάτε σε εκλογές για να κερδίσετε και να επικρατήσετε, αγαπητέ κύριε βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τρεις μήνες πριν, τρεις, που ήταν οι ευρωεκλογές, δεν θα κατέγραφε ο ΣΥΡΙΖΑ μια απώλεια της τάξης των 150.000 ψηφοφόρων απέναντίας. Θα είχε καταγράψει, θα έπρεπε κατά τα λεγόμενά σας, τρεις μήνες πριν, σε ευρωεκλογές, δηλαδή στην κάλπη δηλαδή, να είχε καταγράψει πολλές χιλιάδες παραπάνω. Παρόλα τα αυτά. Παρόλα τα αυτά, επιτρέψτε μου, κύριε Σκάκη. Η απόφαση ενός λαού λαμβάνεται την ώρα που θα βρεθεί μπροστά στην κάλπη. Παρόλα τα αυτά, να ξεκαθαρίσω. Άλλες εκλογές. Σαφέστατα. Ακόμα λοιπόν ενισχύεται με αυτό που λέτε, ακόμα περισσότερο στην άποψή μου ότι οι ευρωεκλογές που είναι και μια πιο χαλαρή για το κυβερνητικό σχήμα εκλογική αναμέτρηση. Παρόλα τα αυτά δεν κατάφερε ο ΣΥΡΙΖΑ να συντρώσει ούτε μία ψήφο παραπάνω. Όμως. Διευκολύνεται τη συζήτηση γιατί δίνεται αμέσως πάσα κουβέντα, για τον Μια κουβέντα να πω. Διότι δεν είμαι προσωπικά εκτός ελληνικής πραγματικότητας, ούτε εκτός κοινωνίας. Ούτε φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μοναδικό κόμμα που κινείται μέσα στην κοινωνία και πραγματοποιεί εκδηλώσεις κτλ. Δεν ισχύει αυτό. Εγώ σέβομαι την κινητικότητα που παρουσιάζεται. Είναι ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον. Δηλαδή το ότι υπάρχει κίνηση, υπάρχει σε αναστροφή. Καλό κάνει, κακό δεν κάνει στην Άλλωστε, κοινωνία μας. Είναι η δύναμη της δημοκρατίας, κύριε Μενάκη. Έτσι ακριβώς. Αλλά δεν είστε μοναχοκόκορες. Αύριο το απόγευμα. Ωραία. Έχουμε δεύτερη εκδήλωση από 40 χρόνια. Είναι εξαιρετικά περιορισμένο, κύριε Βιεννάκη, πολύ γρήγορα. Μια κουβέντα. Ναι, τα προβλήματα είναι εξαιρετικά μεγάλα, αυτό δίνουμε και εμείς στη μάχη μας. Αν ήταν λυμένα, δεν θα είχαμε και ρόλο ούτε νόημα να υπάρχουμε. Αν ήταν τα πράγματα άριστα, ποιος ο λόγος να υπάρχουμε και να δίνουμε τη μάχη μας και να χτυπιόμαστε και μέσα στα κόμματά μας και μέσα στο κοινοβούλιο και έξω από αυτά. Κύριε Βιεννάκη, έχετε θέση. Κύριε Κατσοτάκη, πρωτού σα δώσω το λόγο. Θέλω να προσθέσω το εξής. Ακούστε με λίγο, θέλω να προσθέσω το εξής.